Η Υπεραγία Θεοτόκος, ο Αύγουστος ο μήνας της. Καλή Παναγιά σ' όλους σας. Και εμείς θα επιμείνουμε μέσα στον Αύγουστο στην αναφορά μας στο θεομητορικό πρόσωπο και στην θεομητορική παρουσία. Στην παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου που οι ποιητές μας όταν έλεγαν το όνομά της έκλαιγαν, όπως ο Άγγελος Σικελιανός για παράδειγμα, που οι δημιουργοί μας στάθηκαν με βλάβια μπροστά της και που ο λαός μας, ο μέγας και συλλογικός δημιουργός, έκλεινε πάντα το γόνι και άφηνε μπρος στα πόδια της το στεναγμό της καρδίας του. Μαζί μας θα είναι και σήμερα ο γέροντας Ανανίας Κουσθένης στην αναζήτησή μας, σε αυτήν την σπουδή μας βήμα-βήμα σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με τους κανόνες των παρακλήσεων, της υμνογραφίας μας, με τη ζωντανή θεολογία με την οποία η υμνογραφία μας τονίζει, ψάλλει συνετός για το πρόσωπο της Θεοτόκου και για την σωτηρία του κόσμου από τον Ιησού Χριστό. Γέροντα Ανανία, ευλογείτε. Ο Κύριος, καλό μήνα και Παναγιά βοήθειά μας. Γέροντα Ανανία, θέλουμε να μας ξεκινήσετε λέγοντας λίγα πράγματα για το μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνας της Θεοτόκου, και επίσης για το τι σημαίνουν οι παρακλήσεις που 15 μέρες κάθε βράδυ τώρα θα μπορούμε να γευόμαστε όλοι όσοι πηγαίνουμε στις εκκλησίες. Ο μήνας Αύγουστος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο μήνας της Παναγιάς μας, ο καταδικός της μήνας. Και ο λαός μας, ο πιστός και έγκριτος λαός, αλλά και κάθε απλή ψυχή, αυτό το μήνα νιώθει και αισθάνεται την Παναγιά πιο κοντά του, πιο δική του, πιο προστασία του. Και η ψυχή τι κάνει τότε? Αυξάνεται σε εμπιστοσύνη, γιατί το ρήμα «ούγγεο» που προκύπτει ο Αύγουστος κατά μια άλλη εκδοχή σημαίνει αυξάνω, σημαίνει οριμάζω. Τότε που οριμάζουν οι καρποί και τα οπορικά, οριμάζει και μεγαλώνει και η πίστη μας στην Παναγιά, αλλά και η ασφάλεια την οποία εκείνη δια της προστασίας της παρέχει στον καθένα μας. Γιατί χάνοντας άνθρωπος τον παράδεισο, τα έχασε όλα και έμεινε ανασφαλής. Έμεινε, όπως είπαμε και χθες, φτερός στον άνεμο, κάρφος αχύλου, δυστυχισμένος, ταλέπορος. Και χρειαζόταν λοιπόν μια μάνα, μια προστασία, μια αποδοχή, μια στοργή, και όλα αυτά τα βρήκε ο χριστιανός και ο άνθρωπος γενικότερα στην Παναγιά μας την Παρθένο, στη μητέρα του Χριστού και στη μητέρα των ανθρώπων. Ο Κύριος επάνω από το σταυρό της Οδύνης και του Πόνου την παρέδωσε στον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και του είπε «Ιδού η μήτρη σου» και σε εκείνη «Ιδού ο γιος σου». Και η Παναγιά, η μάνα του Χριστού, είναι και μάνα δική μας. Και είναι ανάμεσα στο Χριστό και σε εμάς. Και μεσητεύει στο Μεσίτη Χριστό και τον παρακαλεί για τα παιδιά της, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, για την κάθε ψυχή, για την κάθε ύπαρξη. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την Παναγιά. Και αυτοί που την ξέρουν και αυτοί που δεν την ξέρουν, και αυτοί που την ψυχανεμίζονται και αυτοί που την γνωρίζουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο Αύγουστος, όπως είπατε για την παροιμία Αύγουστο, καλέ μου μήνα να είσουν δύο φορές το χρόνο, να είναι δύο φορές το χρόνο και για τους καρπούς που οριμάζουν, αλλά και για την Παναγιά που μαζεύει εμάς τους όριμους καρπούς της, στην αγκαλιά της, στη σκέπη της, στην εκκλησιά της, κοντά στον Υιό και Θεό της, και μας τρέφει με την ευλογία της, με την αγάπη της, με το σώμα και αίμα του Υιού και Θεού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να φάει το σώμα του Θεανθρώπου, και για να γίνει αθάνατος πρέπει να πει το αίμα. Όλη η ανθρωπότητα προ Χριστού αυτό προσπαθούσε και αυτό γύρευε, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Γιατί μια αρχαία πανάρχη ενοχή ταλαιπωρούσε τους πρωτόπλασους και τους μετέπειτα, γιατί άφησαν το Θεό τους, έχασαν την αγάπη τους και αυτό το είχαν μέσα τους βάσανο, αυτό είναι η ενοχή. Εν και έχω, το είχαν μέσα τους βάσανο, μεγάλο βάσανο. Και περίμεναν λοιπόν να έρθει η ελευθερία, να φύγει η ενοχή και να έρθει η νέα εποχή, η εποχή του Χριστού, η εποχή της Παναγιάς, η εποχή της Εκκλησίας, η εποχή του μαζί. Γιατί στον παράδεισο τον οποίο έχασαν το Θεό, όπως προείπαμε, και έμειναν ως άθεοι εν το κόσμο, πλάνητες, φεραίοι, ανέστιοι, για να θυμηθούμε τον άλλο μεγάλο, είπατε εσείς τον Σικελιανό, τον άλλο μεγάλο της εκκλησίας μας και της λογοτεχνίας μας, τον κύριο Αλέξανδρο, τον μέγα Αλέξανδρο της λογοτεχνίας μας, τον Παπαδιαμάντη, ο οποίος αγαπούσε όσο λίγη την Παναγιά. Την Παναγιά και τη μάνα του τη ετάφτιζε. Γι' αυτό και γράψει τα γλυκύτερα διηγήματα και τα τερπνότερα ποιήματα
στην Παναγιά την Παρθένο, με όλη του την ψυχή. Τα διαβάζουμε και γεμίζουμε συγκίνηση, γεμίζουμε κατάνοιξη. Αισθανόμεθα κι εμείς πια ιδιαίτερη αγάπη για την Παναγιά. Και αν την ξέρουμε πολύ, την ψάχνουμε, την αποζητούμε. Με τις δεΐς και τις προσευχές, στα εξοκλήσια, στα λογοτεχνικά βιβλία και προπαντός στους ύμνους και ιδιαίτερα στους παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται αυτή την περίοδο κατά το πιο γλυκή και τον πιο υπέροχο και εκφραστικό τρόπο και απευθύνονται στα καταθύμια της ανθρώπινης ψυχής, τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια και τα κάνουν φως και τα κάνουν χαρά και τα κάνουν αγάπη και τα κάνουν μεγαλείο. Γιατί η Εκκλησία, εν σοφία πάντοτε φερωμένη και φωτιζωμένη από το Αγίου Πνεύματος, πήρε τη μεγάλη τέχνη της ποιήσεως και τη μεγάλη τέχνη της μουσικής και τα ενέταξε στη Θεία Λατρεία. Και έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας, τα τραγούδια του Θεού, τα οποία, όπως είπαμε και χθες, τρομοκρατούν τον διάβολο, γλυκαίνουν την καρδιά, γαλινεύουν την ύπαρξη και μας ανεβάζουν μέχρι τα ουράνια. Ήδη χθες μας είπατε λίγα λόγια, ακροθυγώς, για τους δύο παρακλητικούς κανόνες που ψάλλονται εις πάσαν λύπην και περίστασιν, όπως λέει η Εκκλησία μας, και δεν είναι τυχαίο που το λέει αυτό. Και μας είπατε για τις αφορμές τους και για τον τρόπο με τον οποίο εγγράφησαν. Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας την κουβέντα μας στη σημερινή εκπομπή για το πρόσωπο της Πειραγιάς Θεοτόκου, επιπροσθέτως κάποια πράγματα για τον πλούτο, τον ημνογραφικό, τον ποιητικό και το θεολογικό των δύο παρακλητικών κανόνων. Ξεκινά η 15ήμερη αυτή περίοδος της νηστείας και της μετοχής στην Εκκλησία δια του προσώπου της Πειραγιάς Θεοτόκου με την μικρά παράκληση. Και εναλλάξ ψάλλονται η μικρά και η μεγάλη παράκληση. Να μας πείτε λοιπόν λίγα λόγια. Οι παρακλητικοί κανόνες έχουν αρρύφνητο πλούτο και εκφράζουν το μεγαλείο. Εκφράζουν το μεγαλείο και εκφράζουν την αγάπη προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Βεβαίως. Και οι δύο κανόνες αμιλώνται και ξεσυνερίζονται, να το πούμε και λαϊκά, στην εκλογή ωραίων εικόνων. Γιατί η εικόνα επιδρά άμεσα στον άνθρωπο. Και όσα λέει μια εικόνα, πώς λένε και οι Κινέζοι, δεν το λένε χίλια λόγια. Έχει υπέροχες εικόνες εκ του φυσικού κόσμου, εκ του καθημερινού βίου, από την άχραντη ομορφιά της πλάσεως και από της εκκλησίας τη ζωή και τη δράση. Επιπλέον, έχουν οι κανόνες λεπτών και ευγενικών τρόπων εκφράσεως. Γιατί όπως έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος, κάθε ψυχή ποιητική είναι λεπτή και αισθάνεται και νιώθει και το Θεό και το συνάνθρωπο και την πλάση και τον πόνο του ανθρώπου και τη χαρά του ανθρώπου και την αγωνία του ανθρώπου και την νίκη του ανθρώπου και το μεγαλείο του ανθρώπου αλλά και την πτώση του ανθρώπου. Τα αισθάνεται η ποιητική ψυχή. Και οι ποιητές εδώ των παρακλητικών κανόνων και ο Θεοστήρικτος και ο Θεόδωρος Δεύτερος Λάσκαρης Δούκας ήταν λεπτές ποιητικές ψυχές. Και οι δύο τελικά μοναχοί, ο Θεοστήρικτος στη Μονή του Στουδίου και άλλος αφού άφησε το βασιλικό τριβόνιο και την αλουργίδα και το σκύπτρο, έγινε και εκείνος μοναχός και αφιερώθηκε πια ολόψυχα στην Παναγιά. Διότι τι είναι ο μοναχός? Είναι εκείνος ο οποίος έχει μονάχων, μόνον τον Ιησούν και την Παναγιά στην καρδιά του. Και όλοι καλούμεθα να γίνουμε μοναχοί με την ευρύτερη έννοια. Και η παρθενία τι είναι? Η αφοσίωση. Ποιος είναι ο παρθένος? Ο αφοσιωμένος. Εκείνος που αγαπά αφοσιωμένα. Τον Χριστό, την Παναγιά, τους ανθρώπους. Τι ωραία πράγματα. Και υπάρχουν και με την ειδική έννοια οι μοναχοί, που είναι η πρωτοπορία, που είναι ο ένας πνεύμονας της Εκκλησίας ο μοναχικός βίος. Και ο άλλος είναι ο εν κόσμο χριστιανικός βίος. Και η Εκκλησούλα μας έχει δύο πνεύμονες, ισχυρότα της. Και μπορεί και λειτουργεί ο οργανισμός της και λειτουργούμε κι εμείς και σωζόμεθα. Και ακόμη έχει και ζωηρά περιγραφή των θλίψεων ο κάθε κανόνας. Γιατί η ζωή του ανθρώπου να την πτώσει είναι θρήνος και κλαθμός και οδυρμός, θρήνος και μέλος και ουέ, όπως θα έλεγε ο μεγάλος προφήτης Ιερεμίας. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έχασε τον παράδεισο. Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί αρνήθηκε την αγάπη.
Γιατί κλαίει ο άνθρωπος, γιατί έμεινε μόνος του, πέθανε πνευματικά. Είναι χωρίς το Θεό του, χωρίς τον πατέρα του, χωρίς την πηγή του. Και τι κάνει, κλαίει, κλαίει και κλαίει. Και αναφέρεται στο γεροντικό μια περίπτωση ενός μοναχού, ο οποίος έκλαιε διαβίου, χάρισμα αυτό. Έκλαιε διαβίου. Κάτω να φάει, έκλαιγε. Έμεινε σε μια μονή, έκλαιγε και έφευγε. Πήγαινε στην έρημο, πήγαινε στα βουνά, πήγαινε σε άλλη μονή, πήγαινε σε άλλους τόπους. Έφευγε, έφευγε και έφευγε. Και του λένε, πατέρα, γιατί φεύγεις, πατέρα, γιατί κλαις. Δεν μπορώ να αντέξω, ρε παιδιά μου, που χάσαμε τον παράδεισο, που χάσαμε την αγάπη, που χάσαμε την ομορφιά. Δεν το αντέχω. Μέχρι που να ξαναγυρίσω εκεί, θα κλαίω και θα θρυνώ. Οι παρακλήσεις λοιπόν εκφράζουν αυτή τη θλίψη, αυτόν τον οικουμενικό πόνο, αλλά και τον προσωπικό πόνο του καθενός μας. Είτε για την έλλειψη κάποιων καλών, είτε για την έλλειψη του Θεού, είτε για την έλλειψη υγείας, είτε για την έλλειψη οποιοδήποτε ωραίου. Και αισθάνεται ο άνθρωπος ενδεής. Και δέεται λοιπόν και παρακαλεί. Παρακαλεί τότε την Παναγιά να μεστεύσει τον Χριστό, να του δώσει γαλήνη, ειρήνη, υγεία ψυχής και σώματος και να βοηθήσει και τους άλλους. Και έχουμε υψηλά αισθήματα εδώ και πίστεως και ελπίδος και εγκαρτερήσεως, όπως λέει ο σχολιαστής της παρακλήσεως. Έχουμε στους παρακλητικούς κανόνες αυτά τα υψηλά αισθήματα. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο ποιητής είναι αισθηματίας, αισθάνεται. Και ευτυχώς και σήμερα που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται και το Θεό και το συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο, τον όποιο πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα έλεγε πάλι ο κ. Αλέξανδρος, τον όποιο βασανισμένο, τον όποιο τελευταίο, ο ποιητής τον αισθάνεται, τον νιώθει και τον εκφράζει. Ο ποιητής εκφράζει τον οικουμενικό πόνο, την οικουμενική καρδιά. Και ο ποιητής ανήκει στην οικουμένη. Και μάλιστα εδώ οι ένθεοι ανήκουν στην Εκκλησία, ανήκουν στο κοινό καλό, ανήκουν στη σωτηρία. Γι' αυτό οι παρακλητικοί κανόνες και άποψη μορφής και προπαντός από άποψη περιεχομένου, για να θυμηθούμε και τη λογοτεχνία λίγο, είναι αριστουργήματα. Τα διαβάζει κανείς και κυλάνε και ρέουν ποιητικά, ρέουν μουσικά. Και ο άνθρωπος τι κάνει, καταρδεύεται. Μαγεύεται, εκτασιάζεται, μάγεμα η φύση και όνειρο και έχει ομορφιά μεγάλη και θέλει να ακούει, που λέει κάποιος από χθες, την παράκληση και πάλι, γιατί ρε παιδί μου, γιατί γαλινεύω πάτερ, γιατί γεμίζω πάτερ, γιατί τη βρίσκω πάτερ, γιατί με εκφράζει πάτερ, γιατί θέλω πάτερ και την έχω κοντά μου συνέχεια και την κασέτα και το βιβλιαράκι. Ό,τι αγαπήσει κανείς και με ό,τι ταυτιστεί, δεν το αποχωρίζεται. Έτσι είναι οι μάρτυρες και οι άγιοι της Εκκλησίας. Αγάπησαν τον Χριστό, αγάπησαν την Εκκλησία, αγάπησαν την αμόμητη πίστη. Και μετά τι, έδραν τη ζωή τους και δεν τα αποχωριζόντουσαν. Και γινόντουσαν μάρτυρες και άγιοι και ήρωες και υπέροχοι. Γι' αυτό μας κάνει καλό, μέγα καλό, να ακούμε τους παρακλητικούς κανόνες. Και τώρα το 15 Αύγουστο ψάλλονται να αλλάξει, αλλά και εισπάσαν θλίψη και περίσταση ψυχής, όπως είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν. Και διαφέρουν μεταξύ τους στο γεγονός ότι ο Μέγας ψάλλεται μόνο τις μεγάλες ημέρες του 15 Αυγούστου, που πλησιάζει η μέγιστη θεομητηρική ορτή της Παναγιάς. Γιατί ό,τι είναι η Μεγάλη Παρασκευή για το Πάσχα για τον Χριστό, είναι η κοίμηση και η μετάσταση για την Παναγιά. Γι' αυτό την έχουμε ονομάσει και Πάσχα του καλοκαιριού, γι' αυτό και την εορτάζουμε με τόση αγάπη, με τόση θέρμη. Κανείς δεν μένει ασυγκίνητος το 15 Αύγουστο. Και ο δίθεν άθεος και ο θεατρίνος της απιστίας και ο οποιοσδήποτε άλλος συγκινείται, μαγεύεται, έστω και φολκλωρικά, τι πειράζει. Έστω και φολκλωρικά μπαίνει κάτι στην ψυχούλα του. Μπαίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αλλιώτικο. Έστω και αν τον δυναστεύει αμφιβολία ή οτιδήποτε. Μένει αυτό και του κάνει καλό, του κάνει μέγα καλό για να κλείσουμε την ενότητα. Θυμάμαι παλιά στη Βιωτία, περνούσα από ένα μέρος σαν γύφτη αυτές τις ημέρες. Και φωνάζουν παπουλάκι, έλα εδώ. Και εμείς της Εκκλησούλας είμαστε. Κατεβαίνω λοιπόν. Τι θέλετε, παιδιά? Θέλουμε να μας ηρεμήσει, να μας εξομολογήσει, να μας διαβάζει. Νηστεύουμε τον τρόπο τελάδι. Την Παναγιά την αγαπάμε παραπάνω και από τον Θεό. Υπερβολή. Έτσι το έλεγαν αυτοί, έτσι το αισθανόντουσαν. Και μπράβο τους. Δεν είναι κακό. Δεν κακοφαίνεται στον Χριστό να αγαπάμε την Παναγιά παραπάνω από αυτό. Άλλα πράγματα είναι που κακοφαίνεται στον Χριστό. Να μας διαβάσεις. Και πού λειτουργείς, παππούλια, να έρθουμε. Και τους είπα εκεί το χωριό. Και ήρθαν τις κοιμήσεως, γέμισε η εκκλησία γύφτους. Τι ωραία που ήταν. Ένα αίσθημα που είχαν. Μια λατρεία, μια αγάπη, μια ησυχία. Έναν τρόπο. Μετέλαβαν εκστατικά.
Και βγήκαν έξω και ήσαν αλλοιωμένοι. Και είδα ποια γύφτη αυτή ήταν τα παιδιά της Παναγιάς, τα όμορφα. Η κίνηση της Θεοτόκου και η Πασχαλιά του Καλοκαιριού. Η γιορτή της Παναγιάς και του 15 Αυγούστου. Αύγουστος, με την ευχή καλή Παναγιά, εμείς αποπειρώμεθα μια συνολική ενασχόληση από τις εκπομπές μας με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και με την θεολογία και την υμνογραφία που διατυπώθηκε για την εμπειρία του προσώπου αυτού που γέννησε και χώρισε τον αχώρητο μέσα στα σπλάχνα του και έγινε η αφορμή της σωτηρίας του κόσμου. Μαζί μας στη σημερινή εκπομπή είναι ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θα συνεχιστεί και σε άλλες εκπομπές βέβαια
για το τι ακριβώς σημαίνει η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας. Γέροντα Ανανία, μόλις προηγουμένως ένα από τα συλλογικά τραγούδια μας, από τα δημοτικά μας τραγούδια, μας έδειξε δύο ονόματα από τα οποία, με τα οποία στολίζει ο λαός μας την Υπεραγία Θεοτόκο. Είναι η Πορταΐτισσα και είναι και η Παρηγορήτρα. Υπάρχει πλήθος ονομάτων. Υπάρχει ολόκληρο βιβλίο και βιβλία με ονόματα της Θεοτόκου, όλα θαυμαστά και όλα εξέχοντα και γλωσσοπλαστικά, αλλά και θεολογικά πολλές φορές. Σίγουρα. Να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό σε σχέση και με τους κανόνες. Χαρακτηρίζεται στους κανόνες η Θεοτόκος? Βεβαίως. Η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται και μάλιστα και στο μικρόν, αλλά περισσότερο στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Στο μικρό την ονομάζει μητέρα του λόγου, όπως βλέπω το πρώτο τροπάριο, Παρθένο, κόρη, Πανάμωμη στη συνέχεια, Θεομήτωρ, τον αγαθόν αιτία, τον πιστόν στήριγμα, πανίμνηται, πάλι τη λέει Παρθένο, πάλι τη λέει τεκούσα τον ευεργέτη, που είναι τον καλόν αίτιος, και στη συνέχεια έχει πραγματικά πολλά και σπουδαία επίθετα και υπέροχες διατυπώσεις θεολογικές και λογοτεχνικές. Διότι μην ξεχνάμε, το Πνεύμα του Άγιο φώτιζε τους υπέροχους αυτούς μελωδούς και υμνογράφους και έγραφαν αριστουργήματα από πάση πλευράς, όπως είπαμε και λίγο πριν, και από λογοτεχνικής απόψεως και από θεολογικής και από πάση πλευράς, ό,τι αν σκεφτεί κανείς. Αυτά είναι τα τραγούδια του Θεού. Αυτά ηρεμούν την ψυχή, εκφράζουν την ψυχή. Την κάνουν την ψυχή να ξεπονέσει, να αλαφρώσει, να ελευθερωθεί, να βοηθηθεί. Και αν πάμε δε στο μεγάλο παρακλητικό κανόνα, εκεί ο Θεόδωρος ο δεύτερος, ο Λάσκαρης, με έναν τρόπο μοναδικό θα λέγαμε για την περίπτωσή του, εκφράζεται για την Παναγία όσο για κανέναν άλλον. Και τι της λέει, τι της λέει, τι της λέει και τι δεν της λέει. Τι της λέει: χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία και βοηθέ και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων επίστεως. Και ύστερα βλέπει τη δική του ευτέλεια, τη δική του μικρότητα και ουτιδανότητα και αθλειότητα και εν ευγνωμοσύνη της λέγει: τι σιδώρον προσάξω της ευχαριστίας ανθόπερα πύλαυσα, τι δώρο να σου προσφέρω για να σε ευχαριστήσω για αυτά τα οποία απύλαυσα, των σών δωρημάτων και της αμετρήτου Χριστότος για τα δωρήματά σου και την αμέτρητη καλοσύνη σου. Η Παναγιά είναι η ενσάρκωση της καλοσύνης. Είναι χειροπιαστή, όπως λέγαμε και χθες, αγάπη του Θεού, του Χριστού μας, που έφερε στον κόσμο το Θεό και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Γι' αυτό είναι η πλατητέρα των ουρανών. Γιατί εγέννησε κάτω το ανθρώπινο εκείνον τον οποίον ο ουρανός δεν χωρεί, τον αχώρητον. Ο αχώρητος παντή, πώς λέμε τα Χριστούγεννα, πώς εχωρήθη εν γαστρή. Ο εν κόλπης του πατρός, πώς εν αγκάλεσε μητρός. Γι' αυτό η Παναγία είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η υψηλωτέρα των ουρανών. Και η καθαροτέρα, όπως λέμε μεγαλινάρε ψάλμο στο τέλος των δύο παρακλήσεων, λαμπιδώνων ηλιακών. Είναι εκείνη μας ελύτρωσε από την κατάρα. Και εμείς τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παρά να την υμνήσουμε? Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά το λόγο, παρά την κουβέντα μας, παρά τη λαλιά μας. Και τι κάνουμε αυτή τη λαλιά? Δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και η λατρεία μας είναι λογική. Δεν έχουμε τίποτα άλλο οι καημένοι. Έχουμε όμως το λόγο, που δεν τρέχουν τα άλογα. Έχουμε το λόγο και για του λόγου υμνολογούμε. Αλλά σε λόγια υπέρθια και υπέροχα και ουράνια είναι αυτοί οι δύο παρακλητικοί κανόνες, καθώς και όλοι, η λατρεία και η ύμνη της Εκκλησίας μας. Και πώς την ονομάζει ακόμη εδώ στα μεγαλινάρια? Δέσποινα και μήτρη του λυτρωτού της λέει. Δέξε παρακλήσεις αναξίων σών ηκετών.
ή να μεσητεύσει προς τον εξούτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου. Γεννούμε σύτρια, και ύστερα βάζει κι άλλους Αγίους, ψάλουμεν προθύμω, σύτην οδύν. Νιν τι πανιμνή το Θεοτόκο χαρμονικό, δεν μεταφράζω την από αυτήν εύκολα. Μεά του προδρόμου και πάντων των Αγίων, δυσόπι Θεοτόκε του ικτηρίσε ημάς. Και επισφραγίζει τα μεγαλινάρια με το πάσε των Αγγέλων εστρατιέ, πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων Δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά τη Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήνε ημάς. Ναι, Άγιε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς των παθών μου των τάραχων, ή τον κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και τον κλείδων ακατεύνασον των αιμών τεσμάτων Θεών ύμφευτε. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς ευσπλαχνίας την άβυσσον, επικαλουμένον της εις παράσχουμη ή των ευσπλαχνών κοίσασα και σωτήρα πάντων των υμνούντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, απολάβοντες Πάναγνε των σονδωρημάτων ευχαριστήριων, αναμέλπομεν εφήμνιον, υγιεινός κοντές σε Θεομήτωρα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία στιχώς ακράδαντον και εκτιμένης επανύμνητε. Δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς έμπλησον αγνή εφροσύνη στην καρδίαν μου, την συνακύρα των διδούσα χάραν, της εφροσύνης υγενήσασα τον αίτιο. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, λύτρωσε ημάς εκινδύνων Θεοτόκε αγνή, η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν και την ειρήνην την παντανούν υπερέχουσαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λύσον την αχλή των δεσμάτων μου Θεόν ύμφε, το φωτισμό της εις λαμπρότητος, η φως τεκούσα το θείον και προαιώνιο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ίασε αγνή των παθών μου την ασθένειαν, επισκοπή σου αξιώσασα και την υγείαν την πρεσβεία σου παράσχουμη. Για το βιβλίο της ζωής, όπως χαρακτηρίζεται η υπεραγία Θεοτόκος, μιλούμε σήμερα. Και επειδή είναι ο Αύγουστος και ο μήνας της Παναγίας, μιλούμε και για το βιβλίο, το μικρό και πολλές φορές ταπεινό και ίσως αμεληταίο για πολλούς βιβλίο, που είναι ένα βιβλιαρίδιο και περιλαμβάνει τους δύο παρακλητικούς κανόνες. Και δι' αυτόν μιλούμε για τη μικρά και τη μεγάλη παράκληση, και δι' αυτόν μιλούμε για την υπεραγία Θεοτόκο και το πρόσωπό της στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα στο μήνα Αύγουστο, για τον καθένα από εμάς. Αρρωγός μας είναι σήμερα και προσκεκλημένος ο Γέροντας Ανανίας Κουστένης. Γέροντα, θέλω να μου πείτε εάν οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν μέσα στους δύο παρακλητικούς κανόνες είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι συναντώνται με άλλο τρόπο και με μεγαλύτερη ποικιλία και στην λαϊκή προσιγορία της υπεραγίας Θεοτόκου. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο που θέλω να μου πείτε είναι εάν οι απλοί άνθρωποι ανέκαθεν κατανοούσαν ή όχι τον παρακλητικό κανόνα, που είναι κανόνας υπερφυούς ποιήσεως βέβαια, μόνο που είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που έχει να κάνει με τα συμφραζόμενα και τις συντεταγμένες της εποχής τους. Ο λαός μας πήρε αυτά τα θεοτοκονήμια
από τις παρακλήσεις περισσότερο και από τον ακάθιστο ύμνο και από άλλους ύμνους και τα μετέφερε στη δική του λαλιά, στη δική του γλώσσα. Το πιο απλό, πήρε την Παρθένων και την έκανε Παρθένα. Παρθένα μου, δόξα να έχεις, δοξασμένη να είσαι Παρθένα μου, φύλαξέ μας Παρθένα μου. Τι ωραίο, και Παρθένος είναι η αφοσιωμένη, εδώ η Παναγία με την απόλυτη έννοια και καθαρότητα βέβαια. Και πηγαίνοντας ο κάθε μολυσμένος, ο κάθε αμαρτωλός, ο κάθε κρυματισμένος και επειδή δεν είναι τέτοιος, πηγαίνοντας κοντά στην Παναγιά, νιώθει να εξαγνίσεται. Να του παίρνει εκείνη το βάρος, του παίρνει τις αμαρτίες, να του παίρνει τα πάντα. Και πήρε ακόμη από τους ύμνους και δει από την παράκληση την Παναγιά το όνομα της πεφανερωμένης, όπως το λέει και η επίσημη εκκλησιαστική ορολογία, και το έκανε φανερωμένη. Η Παναγιά φανέρωσε στη γη το Θεό, το Θεάνθρωπο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και φανερώνει και στον καθένα μας το θέλημα του Θεού και μας φανερώνει το δρόμο προπαντός και μας δείχνει τη στράτα της σωτηρίας. Και την έκαμε λοιπόν ο λαός μας κυρά φανερωμένη και στην Κρήτη και στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα και παντού. Φανερωμένη από εδώ, φανερωμένη από εκεί. Μετά την έκανε παρηγορήτρα. Εκείνη που είναι η παρηγορία όλων, την έκανε παρηγορήτρα. Παρηγορήτρα στην άρτα, παρηγορήτρα παντού και προπαντός στην πράξη και στη ζωή. Την αισθάνθηκαν οι ποιητέ και λογοτέχνε της νεοελληνικής μας πνευματικής ζωής και λογοτεχνίας. Ακόμη και ο Βάρναλης, ακόμη και διάφοροι άλλοι που είχαν δυσκολίες με την πίστη, την Παναγιά, την κυρά, δεν την έβγαλαν έξω από την ψυχή τους. Έξω από τη ζωή τους, έξω από την ποιησή τους. Την κράτησαν. Και αυτή φυσικά τους κράτησε, τους βοήθησε, τους παρηγόρησε. Και που ξέρω εγώ τι έγινε μετά στην ψυχή όλων εκείνων. Η Παναγιά ξέρει, η Παναγιά φανερωμένη ξέρει και ο Χριστός ο καρδιογνώστης ξέρει και ο Χριστός εκείνος ο οποίος συγχώρεσε και το ληστεί επάνω στο Σταυρό και συγχωράει και αυτόν ακόμη καθώς βγαίνει η ψυχή του και βλέπει την άλλη πλάση και ζητάει έλεος, συγχωράει. Προετών σε ένα νοσοκομείο των Αθηνών πέθανε κάποιος δυσκολεμένος. Ήταν κοντά του ένας δικός του, πιστός και καλός, ποτέ δεν τον πίεσε όμως για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι ελευθερία, η πίστη είναι αγάπη, η πίστη είναι άφημα, η πίστη είναι θείο δώρο. Και καθώς εκεί αγγελοκρουότανε ο άνθρωπος, άνοιξαν της ψυχής του τα μάτια, κάποτε έρχεται ώρα και ανοίγουν, έστω και νύστατη ώρα και στιγμή. Και βλέπει μπροστά ποιον άλλο, την αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο αμφέβαλε και τον οποίο έκαμε και διάφορα εναντίον του. Το βλέπει και άνοιξαν οι καταράκτες της ψυχής του και της οντότητός του και άρχισε να κλαίει, να κλαίει γλυκά, να κλαίει πικρά, να κλαίει. Σε κάποια στιγμή που σταμάτησε το κλάμα, απευθυνόμενος στην οντότητα του Χριστού, μόνο εκείνος έβλεπε, του λέγει, Χριστέ μου, με συγχωρείς, δεν ήξερα πως υπήρχες.
Η χάρις της υπηραγίας Θεοτόκου στολίζει το φως της μέρας αλλά και της λάμψης τη νύχτα κάθε Αύγουστο και στολίζει και τις ψυχές μας και τις καλή για τη λάμπη το όνομά της πάντοτε, πέρα από μήνες και από χρόνο, πέρα από την έννοια του χρόνου και από την ταξινόμηση των πραγμάτων σε χρονικές διάρκειες που επιβάλλουν οι άνθρωποι. Ο πατήρ Ανανίας Κουσθένης είναι ο σημερινός συνομιλητής μας. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το θέμα μας, αν μπορεί να γίνει η υπεραγία Θεοτόκος θέμα ραδιοφωνικής εκπομπής. Ή για να το πούμε αλλιώς, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι να μιλούμε προς την υπεραγία Θεοτόκου. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά έτσι προσπαθούμε να κάνουμε. Γέροντα Ανανία, θέλω να μου πείτε αν στην λαϊκή συνείδηση είναι κατανοητή η γλώσσα των παρακλήσεων. Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, όλοι θα είχαμε την εμπειρία και οι ακροατές μας και εγώ προσωπικώς, γιαγιάδες και παππούδες αγράμματοι, ήξεραν την παράκληση απ' έξω. Μάλιστα. Θυμάμαι τον μακαριστό καθηγητή μας στη φιλοσοφική, τον Ευάγγελο Σκουβαρά. Μια σπουδαία μορφή. Σπουδαίος είναι και του οφείλουμε πολλά. Σίγουρα. Το ρώτησα μια φορά, τι λέτε, να μεταφράσουμε τους ήμουν της Εκκλησίας στη Δημοτική? Και με κοίταξε λίγο επιτιμητικά. Μου λέει, παπάς, εσείς λέτε τέτοια? Πείτε μου, λέω, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας. Τι θέλω? Μου λέει, για να γίνει μετάφραση στη Δημοτική, η μετακαίνωση, όπως την έλεγε χρησιμοποιώντας τον όρο του Κουραή, πρέπει να είναι οι μεταφραστές ισοστάσιοι και ισόψυχοι με εκείνους που έγραψαν τους ύμνους. Δηλαδή χαριτωμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως. Άμα μπορούν να γίνει τότε, λέει. Άμα έχουμε τέτοιους. Αν δεν έχουμε, ας τα αφήσουμε. Το καλύτερο είναι να κάνουμε μια προσπάθεια δίπλα στο αρχαίο κείμενο να γράψουμε και μια μετάφραση στην ελληνική. Όπως Φερρυππίν έχετε κάνει εσείς, Γέροντα Ανανία, με τη μετάφραση, το γύρισμα στα νέα ελληνικά που κάνατε στους ύμνους όλους του Ρωμανού του Μελωδού. Μάλιστα. Έτσι είναι. Αν βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι ευνοεσμένοι, ας γίνει. Αν δεν βρεθούν, θα το χαλάσουμε. Και όπως λέει και ο Λουκάτος εδώ που διαβάζει τα λαογραφικά, λέει, ο αρχαίος ελληνικός λόγος είναι στέρεος. Αν το φέρουμε στα νέα ελληνικά με τους πλατιασμούς και με τα αυτά, θα το χαλάσουμε. Θα χαλάσουμε αυτή τη στερεότητα, αυτή την ομορφιά. Και ας κάνουμε μεταφράσεις. Μέχρι που να βρεθούν οι εμπνευσμένοι εκείνοι και μέχρι που να απαρτιστεί η Δημοτική ως νεοελληνικό ιδίωμα, να γίνει τέλεια δηλαδή, να μπορεί να εκφράσει πάλι αυτά. Μακάρι να γίνει. Η γλώσσα άλλωστε δεν είναι ο σκοπός, είναι το μέσο όπως ξέρουμε. Βεβαίως. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή μεταφράζεται, γι' αυτό και τα λειτουργικά βιβλία μεταφράζονται και μεταφράζονται. Στόσες γλώσσες και ευτυχώς. Αλλά εμείς οι Έλληνες, εμείς που έχουμε εδώ την ομορφιά αυτή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, πρέπει να το σκεφτούμε. Ή να ευχόμεθα να φέρει ο Θεός εμπνευσμένους να κάνει τη μετάφραση, να είναι ισόκυροι και ισότιμοι με εκείνη του πρωτοτύπου. Ποιος θα έλεγε όχι. Αλλά μέχρι τότε ας διαβάζουμε τους κανόνες, ας τους χαιρόμαστε. Και ο λαός, ο απλός λαός, έχει αίσθημα. Έχει ένστικτο, έχει αισθητήριο, καταλαβαίνει και πολύ καταλαβαίνει. Και εκείνο ακόμη που δεν καταλαβαίνει, τα βιώνει. Το πνεύμα το Άγιο που φώτισε τους υμνογράφους και μελωδούς, φωτίζει και αυτόν στην κατανόηση. Άλλο μας λείπει, η λατρεία μας λείπει, η αγάπη μας λείπει, η αφοσίωση μας λείπει, το μεράκι μας λείπει. Και αν τα μεταφράσουμε, θα έρθουν αύριο άνθρωποι στην εκκλησία, δεν θα έρθουν, θα φύγουν μετά από λίγο. Και αν θα έρθουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να είναι ένθεοι όσο μπορούμε, να είναι μίστες όσο μπορούμε, να είναι ερωτευμένοι με το Θεό και τα Θεία, να αγαπούν και να παθαίνουν και να μαθαίνουν τα Θεία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Άμα φτάσουμε εκεί, τότε όλα τα άλλα τακτοποιούνται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γέροντα Ανανία, θέλω να σας κάνω και μια ερώτηση ακροτελεύτια, αφού φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μιλώντας για τους κανόνες και δι' αυτόν για την υπεραγία Θεοτόκου, θέλω να μου πείτε, τι σημαίνει η υπεραγία Θεοτόκος για τη ζωή της Εκκλησίας? Ξέρω ότι δεν απαντάτε σε τρία λεπτά, αλλά ακροθυγώς, τώρα που γιορτάζουμε την κοίμηση και ανεβαίνουμε προς την κοίμηση, να δούμε την πορεία της Θεοτόκου. Από μικρό παιδί μέχρι τη στιγμή του Σταυρού και της Μεταστάσεως μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη. Η Παναγία ήταν δώρο του Θεού στους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα. Για το φυσικό νόμο εδόθη, όπως ξέρουμε, αλλά με τρόπο έτσι θαυμαστό, γιατί ήταν γυραλέη. Και είναι το δώρο πια σε όλη την πλάση, σε όλη την Εκκλησία. Η Παναγία είναι η μάνα μας, πιστών και απίστων. Είναι η μάνα όλων. Και όπως είπαμε και χθες, το σπίτι ορφανεύει από μάνα. Αν δεν είχαμε την Παναγία στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα ήταν το ορφανή, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και παράτερο.
θα ήταν ορφανή η Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας σίγουρα, αλλά χρειάζεται η Μεσήτρια στο Μεσήτη. Χρειάζεται εκείνη η οποία έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Και είναι με τα Θεών Θεός και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Και είναι το μεθόριον της Θεότος, ο μαθηριακός σταθμός. Είναι το σύνορο. Πώς να πλησιάσουμε εμείς τον απρόσιτο Θεό? Πώς να συνδεθούμε μαζί Του, αν δεν γινόταν η ενανθρώπιση και αν δεν βρίσκεται το σκεύος το καθαρότατον η Παναγία, μέσα στην οποία τελεσιουργήθη η ένωση των δύο εν Χριστώ φύσεων. Ακατάληπτο μυστήριο. Γι' αυτό η Παναγία μετά το Θεό, μετά τον δυναδικό Θεό μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το παν στην Εκκλησία. Και ο Κοσμάκης που έχει αίσθημα και αγάπη το καταλαβαίνει και το εκφράζει. Και δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς την Παναγιά. Όπου και αν πάει, κι άθεος να είναι και οτιδήποτε, την κυρά δεν την αφήνει. Και γι' αυτό όλος ο λαός μας και οι άπιστοι ακόμη, το μήνα Αύγουστο ιδιαίτερα, τρέχουν στην Παναγιά. Γιατί είναι το θείο δώρο. Γιατί είναι μετά το Θεό τα πάντα για μας. Να πηγαίνουμε κι εμείς κοντά της και να την παρακαλούμε και για μας και για τους άλλους. Και να της πούμε ποτέ να μας αφήσει. Και κατά Δευτέρα Παρουσία, όπως λέει και το ωραίο εδώ εξ Αποστηλάριο, που ακούμε κάθε βράδυ μετά τον παρακλητικό κανόνα, και σε μεσήτρια έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγχθας πράξε ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε βοήθησόν μη εντάχει, να υψώσει η κέντα χείρας, και όπως λέει η παράδοση θα το κάνει, να παρακαλέσει για τους χριστιανούς και για όλη την ανθρωπότητα και να γίνει έσπλαχνος ο Κύριος και να μας βάλει όλους στον παράδεισο και στην αγκάλι Του για να τελειώσει το δράμα και η ταλαιπωρία του ανθρώπου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Πάτερ Λόγε Πνεύμα Τριάσι εν μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην τέστης Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου ολοκληρώσαμε, Γέροντα Ανανία, και τη συζήτησή μας σήμερα για την Υπεραγία Θεοτόκο, το πάνσεπτο και υπεράγιο πρόσωπό της, για την Πανάγια παρουσία της μέσα στην ζωή της Εκκλησίας, τώρα που ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς την γιορτή της Κοιμήσεως. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σε ευχαριστώ θερμά και η Παναγία βοήθειά μας. Βοήθεια σε όλο τον κόσμο και τελευταία, όπως λέγανε και οι παλαιοί, και σε εμάς. Αμήν.